Νομίζω ότι κάναμε άλλο ένα βήμα προς το στόχο μας, που είναι η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Ένα παιχνίδι στο οποίο μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε νωρίς με τον γκολ του Νιούμαν. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ειδικά ήμασταν αρκετά πιεστικοί. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Δυστυχώς δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ήρθε λίγο η κόπωση από το ταξίδι, από τη Ρόδο και όλη την προσπάθεια που είχαν κάνει τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, ίσως να μπορούσαμε να είχαμε βάλει ένα-δύο γκολ ακόμα. Και το τονίζω γιατί έτσι όπως δείχνει ότι θα πάει η βαθμολογία στο τέλος, ίσως παίξουν ρόλο και τα γκολ. Η διαφορά των γκολ. Οπότε, ναι, κερδίσαμε. Ίσως και να χρειαζόταν να είχαμε πετύχει μια πιο μεγάλη νίκη. Παρ' όλα αυτά, παίξαμε απέναντι, δεν θέλω να είμαι ουσιαστικά αγνώμων, γιατί παίξαμε απέναντι σε έναν αδυνατό αντίπαλο, ο οποίος έπαιζε στο μισό γήπεδο και θεωρώ ότι κατά διαστήματα μας έβαλε δύσκολα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το επόμενο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπου πρόκειται ουσιαστικά να βάλετε τις βάσεις για την ενδεχόμενη άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το Σάββατο λοιπόν παίζουμε άλλο ένα μάτς με την ομάδα από τη Σάμμο Πυθαγόρα. Υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι παίζουμε σε ουδέτερο γήπεδο, στο γήπεδο της Βούλας, γιατί στο δικό μας εδώ πέρα έχουν τα δρόμια που είναι αγώνες στίβου. Παρ' όλα αυτά, εμείς όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, θα κοιτάξουμε να πάρουμε το μάξιμο δυνατόν από το παιχνίδι. Τους 3 βαθμούς και να δούμε στο τέλος να κάνουμε ταμείο τι έχουμε καταφέρει. Και ένα μήνυμα στον κόσμο των τριών Β που γέμισε και σήμερα το γήπεδο. Ο κόσμος μας στηρίζει από την αρχή της χρονιάς. Τον ευχαριστούμε. Θέλουμε να μας στηρίξει και στα επόμενα δύο παιχνίδια που έχουν μείνει, έτσι ώστε όλοι μαζί στο τέλος να καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία.